Τώρα για μπλε με τον Γιώργο Μαντζιούκη, μόνο στον Λίμπερο 107 και 4 και στο e-pavlaradio.gr. Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε 5η 11 του μηνός, 11 Ιανουαρίου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, παρέα θα πάμε μέχρι τις 8, 8 και κάτι ψηλά. Τα λέω έτσι γρήγορα γιατί μας φάγανε λίγο σήμερα. Χρόνο, δεν πειράζει, θα τρέξουμε να τα προλάβουμε όλα. Θα έχουμε και το σχόλιο του φίλου μου του Χαρίλαου σε πολύ λίγο. Εξελίξεις επί του πιεστηρίου για το βόλεϊ όσον αφορά το ταξίδι στη Σύρο. Θα καταλάβετε σε λίγο το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουμε όλο το ρεπορτάζ και μαζί με τον Χαρίλαο παρέα θα πούμε και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για οτιδήποτε άλλο. Κοντά μας φυσικά η χορηγή μας. Τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Σήμερα θέλω να σας πω για λεπτομέρειες που έμαθα όσον αφορά το καφεμάγαζο. Άκου Χριστάρα μου, στο μικρόφωνο Γιώργος Μαντζιούκης απέναντί μου, στριμής του ήχου Χρήστος Κιόλης. Το είπα, αν δεν το είπα το ξαναλέω. Λοιπόν, για το καφέ Βέντο. Ο καφές Βέντο που υπάρχει μόνο στο καφεμάγαζο έχει 8 φανταστικές ποικιλίες. Ιδιαίτερο είναι και μοναδικό μονοποικιλιακό χαρμάνι Κολομβίας, παρακαλώ. Έχεις πει καφέ Κολομβίας? Πουλάνε τρέλα οι Βραζιλιάνοι που κάναν τον καφέ. Εμείς έχουμε Κολομβία, ρε φίλε. Την αγαπάμε την Κολομβία. Την αγαπάμε την Κολομβία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα έχουμε και Πονέντε και Γκρετσάλε Τραμοντάνα, Λεβάντε, Δεκαφεϊνάτο και Αιθιοπία και Κένια και Κολομβία. Δηλαδή, άμα σου πω. Πιες ένα καφέ Βέντο Κολομβία ή ένα καφέ Βέντο Κένια ή ένα καφέ Βέντο από Αιθιοπία, δεν θα πιεις, ρε Χρήστη. Θα πιεις και θα θες και δεύτερο. 23 10 70 55 54 στο καφεμάγαζο.gr τις απαραίτητες πληροφορίες και στην Ακαδήμου στον Εύωσμο. Πάμε να χτυπήσουμε και μία κρέπα στο Coffee Square στο Ασβεστοχώρι και ένα toast και ένα hot dog και ένα χυμό. Και ό,τι θέλετε εσείς, και κανένα καφέ, και καμιά μπύρα. Εντάξει, δεν λέω άλλα, σταματάω. Coffee Square στο Ασβεστοχώρι Δημοκρατίας 4, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου. Να πάμε να μάθουμε και τα αγγλικά μας, τα γαλλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ισπανικά μας, την πληροφορική μας, που αλλού, Γκίζη Ανδριέλου, κέντρα ξένων γλωσσών, Γκίζη Ανδριέλου, και 50% έκπτωση για εμάς τους ενήλικους. Τρέξτε, τρέξτε, γιατί ωραίο είναι να μιλάς μια ξένη γλώσσα. Επαναλαμβάνω, τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr, μία λέξη, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Θα ξεκινήσω με ρεπορτάζ βόλεϊ και θέλω, επειδή είναι αυτό που είπαμε επί του πιεστηρίου αυτή η κλισέ έκφραση, θέλω μαζί με τον Χαρίλαο, γιατί μόλις τώρα έχω μάθει τα πάντα όλα, όπως λέει και ο Αλέφαντος, όσον αφορά το ρεπορτάζ. Χαρίλαε μου, τι κάνεις? Καλά Γιώργο, εσύ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ρεπορτάζ έχει να κάνει με το ταξίδι στη Σύρο και για ακόμα μια φορά, αν θυμάσαι, το συζητούσαμε και το καλοκαίρι, ήταν πότε ήταν, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, με το Λίκα. Λοιπόν, ο Φίνικα Σύρου αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι είναι η πιο... Πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να το πω στον αέρα, η πιο κάτω από το τραπέζι ομάδα του πρωταθλήματος. Έχεις καμιά λέξη γι' αυτό τώρα που θέλω? Όχι, τι λέξη, αλλά δεν καταλαβαίνω πού θέλεις να καταλήξεις. Λοιπόν, ο Φίνικα Σύρου, ως γνωστόν, δεν δέχτηκε στο League Cup, ενώ είχε γίνει κλήρωση με Ηρακλή Φίνικα Σύρου και Κηφισιά, ποιος άλλος ήταν, να πάει στην Αθήνα, γιατί συνέχεια γινόταν εκεί οι αγώνες του League Cup και ο Ηρακλής διαμαρτυρήθηκε. Η Λίγκα είχε πει να γίνουν οι αγώνες στην Αθήνα και ο Φίνικα Σύρου τέλος πάντων δεν δέχτηκε και άλλαξαν τον Ηρακλή όμιλο και τον βάλαν στον όμιλο του Ολυμπιακού. Φάνηκε για ακόμη μια φορά ότι η Λίγκα έχει τακιμιάσει κατά κάποιο τρόπο με το Φίνικα Σύρου. Τι θέλει να πεις, ότι ο Φίνικα Σύρου είναι η πιο διαπλεκόμενη ομάδα του. Το κάτω από το τραπέζι, ναι. Αυτό, ναι. Θα πει κάποιος, γιατί εξακολουθείς και το λες? Γιατί το λέω από πέρυσι, το λέμε και με στοιχεία και με αποδείξεις. Έχουμε και αυτές σημερινές που έχουν κάνει έξω φρενών τον Ηρακλή και τους παίχτες πάνω απ' όλα, γιατί
Οι παίχτες είναι άνθρωποι, είναι αθλητές που θα μπουν σε ένα πούλμα, θα μπουν σε ένα καράβι, θα μπουν σε ένα αεροπλάνο να ταξιδέψουν. Λοιπόν, η ομάδα ήταν αύριο να φύγει με το πούλμαν, να πάει να πάρει το καράβι, να πάει στη Σύρο. Γιατί το Σάββατο παίζει 7 η ώρα. Σωστά. Σωστά. Δεν υπάρχει καράβι όμως, γιατί έχουν απεργία τα καράβια. Οι λιμενικοί εκεί, δεν ξέρω τώρα πώς, ποιοι έχουν απεργία ακριβώς, λέω γενικά έχουν απεργία τα καράβια. Και δεν μπορεί να φύγει καράβι να πάει από τον Πειραιά στη Σύρο. Και ο Ηρακλής ζήτησε επίσημα και από τη Σύρο και από τη Λίγκα το μάτς να γίνει Κυριακή. Και ρωτάω, από τη στιγμή που υπάρχει και στην προκήρυξη του πρωταθλήματος, ότι για λόγους ανωτέρας βίας, που στους λόγους ανωτέρας βίας είναι και αυτό, έτσι. Δεν φταίει ο Ηρακλής σε κάτι από τη στιγμή που έχουν απεργία τα καράβια, τι θα κάνει, δεν μπορεί να. Πώς θα πάει. Νησί είναι. Ακολυμπήσουνε, δεν γίνεται. Γιατί η Σύρος με το OK της Λίγκας, γιατί ο Φίνικας Σύρου λέει όχι, εμείς δεν δεχόμαστε το μάτς να γίνει Κυριακή, από τη στιγμή που υπάρχει στην προκήρυξη πρωταθλήματος. Και γιατί, Χαρίλαε μου, η Επιτροπή Πρωταθλήματος δεν αναγκάζει το Φίνικας Σύρου να πει το OK για να γίνει το μάτς Κυριακή. Δεν ρωτάω φυσικά να μου απαντήσεις εσύ. Όχι, και πώς θα γίνει το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα γίνει Σάββατο. Μόνο που η ομάδα θα φύγει σήμερα στις 11 το βράδυ. Α, με αυτή για τη να πάει, για να πρέπει η ομάδα να είναι 2 μέρες εκεί πέρα. Για δηλαδή. Να πάει αύριο ξημερώματα να πάρει το αεροπλάνο με νέα έξοδα δικά της. Ναι. Για να πάει στη Σύρο. Υποχωρεί ο Ηρακλής ουσιαστικά και επιβαρύνονται και οι παίχτες με ταλαιπωρία, γιατί τους λες ξαφνικά, τους λες πριν μια ώρα, έτσι. Στις 6 ώρα έμαθαν οι παίχτες ότι σήμερα 11 πρέπει να μπουν στο πούλμαν. Και όχι μόνο αυτό. Και αύριο να πάρουν το αεροπλάνο να πάνε στη Σύρο. Ένα όχι ταξίδι. Μόνο αυτό, ναι. Το ταμείο του Ηρακλή, το οποίο είναι πολύ γνωστό ότι είναι μείον, να το εξουθενώσεις πλήρως. Δηλαδή με αυτό το ταξίδι, Χαρίλαε μου, θα κοστίσει συνολικά 5.900 ευρώ. Μάλιστα. Ένα ποσό που κάλλιστα θα μπορούσε να δοθεί για την απαγόρευση μεταγραφών. Ένα ποσό που κάλλιστα θα μπορούσε να δοθεί για να έρθει ένα κεντρικό στην ομάδα. Ναι, ναι. Είναι ναι. Κοντά 6.000, έτσι. Το 5.900 είναι σχεδόν 6.000 ευρώ. Και είναι ένα ποσό που μπιμπιάτικο, να μην πω την άλλη λέξη, που προκύπτει επειδή η Λίγκα δεν βάζει χέρι τη Σύρο. Τι θα πει δεν δέχομαι. Αν η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Λίγκας έλεγε «Κύριοι, λόγια νοτέρας βίας το λέει και η προκήρυξη το μάτς είναι Κυριακή», θα γινόταν Κυριακή. Ναι, και όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι ο Φίνικας Σύρου δεν πηγαίνει στο πρωτάθλημα έτσι όπως υπολόγιζαν ότι θα πάει οι άνθρωποι του όταν τον ενίσχυαν. Και υπάρχουν και 3 βαθμοί διαφορά σκεφτόμενοι πονηρά, έτσι. Ναι, και βλέπουν ότι αντιθέτως ο Ηρακλής πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι τον περίμεναν και το φοβάται το παιχνίδι. Είναι σαφές αυτό. Αν ο Ηρακλής κερδίσει έστω και με βρώμικη νίκη 2-3. Όχι, ναι. Με βρώμικη νίκη δεν τον φτάνει, όχι, γιατί είναι 24-21. Αν κερδίσει ο Ηρακλής καθαρά, πάει στο 24-24. Και έχει και την ισοβαθμία, ναι, γεια σας. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ο Ηρακλής τρίτος. Αλλά πραγματικά είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό γιατί έχω την ενημέρωση και από τους ίδιους τους παίκτες και από τη διοίκηση για το πόσο οργισμένοι είναι, πόσο εκνευρισμένοι είναι με όλο αυτό που συνέβη. Και πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι, έτσι. Που έχουν τις οικογένειές τους, έχουν τα παιδιά τους, τους λες ξαφνικά 11 η ώρα απόψε φεύγεις. Γιατί ο Φίνικας δεν δέχτηκε να γίνει την Κυριακή, γιατί δεν πηγαίνουν με καράβια. Πρέπει να μεταβούν τώρα στην Αθήνα για να πάρουν το αεροπλάνο, Ναι, 11 η ώρα θα μπουν στο πούλμαν, θα πάρουν το αεροπλάνο. Βέβαια, θα έχουν και έξτρα έξοδο το οποίο είναι κάποιες ώρες ξενοδοχείο. Δεν μπορούν να είναι όλο το βράδυ στο πούλμαν και μετά να τους λες πάντα πέταξε. Θα ξεκουραστούν. Θα πάνε στο ξενοδοχείο αύριο. Θα πετάξουν κάποια ώρα να πάνε στη Σύρο. Και μετά υπάρχει νέα ταλαιπωρία γιατί θα επιστρέψουν με το καράβι. Το κακό βέβαια είναι και η γκαντεμιά είναι ότι είναι μια συγκεκριμένη ημέρα αυτή η απεργία. Την ημέρα που είχε σκοπό να πάρει ο Ηρακλής το καράβι να πάει στη Σύρο. Εντάξει, ναι, αλλά αυτά γίνονται. Τη συγκεκριμένη ημέρα επισκοπών. Έγινε αυτή η απεργία ακριβώς την Παρασκευή που ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει, έτσι, για να μεταβεί... Για να φύγει η Σαββατοκύριακο στη... Ναι, γι' αυτό και το κάνουν, ναι, άλλωστε. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν είναι άσχετη ημέρα, δεν βάλανε Τρίτη, δεν βάλανε Τετάρτη. Έχεις δίκιο. Για ακόμα μια φορά όμως, και εδώ έχω και άλλο παρασκήνιο, ξέρεις που θα γίνει το Final Four του League Cup? Στη Σύρο. Στη Σύρο θα γίνει. Βέβαια, ναι. Με αυτά τα δεδομένα και από τη στιγμή που η Σύρος έχει αναλάβει τα έξοδα του League Cup ως διοργανώτρια
πόλη τέλος πάντων, θα μπορούσε η Επιτροπή Αγώνων της Λίγκας να πει τη Σύρο, ξέρει, θα σου κάνουμε ντά γιατί δεν δέχεσαι το μάτς να γίνει Κυριακή? Όχι βέβαια. Θα μπορούσε να την απειλήσει, θα μπορούσε να την προειδοποιήσει, θα μπορούσε να την κάνει κάτι? Δεν θα μπορούσε. Και ποιος την πληρώνει πάλι? Ο Ηρακλής την πληρώνει πάλι και οι παίκτες την πληρώνουν πάλι, γιατί δεν γίνεται να αλλάζει έτσι το πρόγραμμα μιας ομάδος. Να τις λες καθνικά μπες ένα πούλμαν 11 το βράδυ. Εμένα περισσότερο από όλα, Γιώργο, με ενοχλείται ότι και η τσέπη θα εξουθενωθεί οικονομικά ακόμα περισσότερο η όλη κατάσταση. Και αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το, το πολύ σοβαρό και έχεις δίκιο που το ξαναλες, γιατί 5.900 ευρώ είναι πολλά λεφτά. Μα με αίματα μαζεύουν αυτά τα χρήματα, ευρώ με το ευρώ τα μαζεύουν και αυτά τα χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα που δώσανε για το καράβι τα κλαίνε. Δεν θα επιστραφούν. Βεβαίως, ναι, σαφέστατα. Τα κλαίνε, γιατί ο Ηρακλής είχε κλείσει προπολού. Υπήρχε ημερομηνία για να είχαν κλείσει καράβι. Το ότι γίνεται η απεργία δεν σου τα δίνει κανείς πίσω τα λεφτά. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτό δεν το ξέρω πάντως. Αυτό μου φαίνεται λίγο παρανοϊκό τώρα που μου λες. Δεν ξέρω. Αυτό μου φαίνεται παρανοϊκό, δηλαδή είναι έξω από κάθε. Προέκυψε όμως αεροπλάνο, προέκυψε ξενοδοχείο. Ναι, είναι έξω από κάθε λογική συναλλαγή. Λογικά αυτά τα χρήματα θα πάρθουν πίσω, θα κερδίσουν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι, εφόσον είναι με κόλλημα της ιδίας της εταιρείας που δεν μεταφέρεται, δεν γίνεται η μετακίνηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τεράστιο το έξοδο. Είναι, είναι πολλά τα λεφτά. Όλα τα έσοδα από, το, από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι, και δηλαδή τα... ο κόσμος του Ηρακλή, τόσος κόσμος... Γιατί με τη Χαλκίδα στο... δεν υπήρχε αντίστοιχο. Μαζεύτηκε στο γήπεδο για να ικανοποιηθεί η Σύρος, ας πούμε, για να σε πιέσει για να μεταβεί εκεί πέρα στη Σύρο. Ναι, και δυστυχώς ανάλογα έσοδα δεν υπήρχαν με, το... με τη Χαλκίδα, με τον Ηρακλή Χαλκίδας, σε καμία περίπτωση, ναι. Γιατί το γήπεδο δεν ήταν, δεν είχε κόσμο που, που περιμέναμε. Βέβαια, ναι. Και αυτό το ποσό επιμένω θα μπορούσε να πάει είτε για την, για την απαγόρευση μεταγραφών, για την άρση, είτε, για... Ναι, είτε για να αποκτηθεί μετά συνέχεια ένας κεντρικός. Το οικονομικό είναι πλήγμα και το δεύτερο δεν είναι, δεν είναι αλλίωση πρωταθλήματος αυτό το πράγμα. Το να βάζεις μια ομάδα, να της αλλάζεις το πρόγραμμα και να της λες πάνε με τον τρόπο που θα σου πω εγώ να παίξεις ένα παιχνίδι τόσο μακριά. Πρώτα απ' όλα κόβει την προετοιμασία της ομάδας στη μέση. Η ομάδα έχει προπόνηση. Μπορεί αύριο να έχει το πρωί βέβαια. Ναι, δεν το συζητάμε. Και με όλα αυτά τα νεύρα... Όχι μόνο το πρωί, αλλά και σήμερα οι παίκτες είχαν πρόγραμμα να πάνε στο σπίτι τους φυσιολογικά να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν. Έτσι ακριβώς. Όχι να τη βγάλουν σε ένα πούλμαν. Βέβαια. Έτσι. Έτσι είναι και μετά θα, θα πρέπει να περιμένουμε από αυτή την ομάδα να, να σφίξει τα δόντια. Να... Νομίζω ότι αυτό το πείσμα βέβαια μπορεί, μπορεί να βγει και σε καλό από την άποψη ότι αφού μας κάνετε τα καψόνια που μας κάνετε, εμείς θα έρθουμε εδώ να σας κερδίσουμε. Βέβαια εκεί θα πρέπει να μιλήσει και το σώμα, γιατί θα έχει προετοιμαστεί διαφορετικά το σώμα των παιχτών του Ηρακλή σε σχέση με το σώμα των παιχτών του Φοίνικα Σύρου, που εκεί θα είναι, θα περιμένει, δεν θα κάνει τίποτα. Έχει μια διαφορά σε αυτό. Ναι, τέλος πάντων, μπήκαμε ναι. λίγο απότομα με αυτό γιατί έγινε πριν από λίγη ώρα και στον Ηρακλή είναι πάρα πάρα πολύ εκνευρισμένοι. Θες να συνεχίσουμε με βόλεϊ, γιατί σε, σε πήρα μονότερμα με όλο αυτό που... Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ εντυπωσιάστηκα, στο είπα και εκτός αέρα, πιο πολύ με την νίκη απέναντι στην Ηρακλή Χαλκίδας. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί ήταν σε ένα κρύο περιβάλλον. Με μια ομάδα με υψηλό μπάτζετ για τα δεδομένα της Volley League και με μια ομάδα η οποία δεν πάβει να εξακολουθεί να ενισχύεται με παίκτες από το επάνω ράφι, όπως έγινε με την περίπτωση του Γκόμες. Ναι. Ήταν ένα παιχνίδι που όλοι στην ομάδα το φοβόντουσαν και ο προπονητής το ομολόγησε με το τέλος του αγώνα. Εγώ πίστευα, λέει, είχε πει ότι θα είμαστε κολλημένοι στο τι κάναμε με τον ΠΑΟΚ και δεν θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στα δεδομένα του αγώνα, όμως η ομάδα έδειξε διαφορετική συμπεριφορά, έπαιξε ολοκληρωτικό βόλεϊ και δεν άφησε καθόλου περιθώρια στον, στον αντίπαλο, ο οποίος φάνηκε λίγο πολύ μικρός απέναντι στην αγωνιστική συμπεριφορά του Ηρακλή. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και επίσης είναι θετικό ότι παρατήρησα, δεν ξέρω Γιώργο αν το παραδέχεσαι, και ναι. κάποια βελτίωση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, εφόσον στην επτάδα που ήταν πλήρης η επτάδα στην αρχή του πρωταθλήματος πλέον παίζουν δύο νεαρά παιδιά αναγκαστικά. Είδα μια βελτίωση στις αδυναμίες του Τζουμάκα και είδα μια βελτίωση στην υποδοχή. Ναι. Παρατήρησα από πλευράς του νεαρού. Και αυτό είναι
πολύ σημαντικό για τη συνέχεια, γιατί από ό,τι φαίνεται σε αυτούς θα στηριχθεί ο Γιάννης Ορφανός. Εχθές μιλώντας με τον Δημήτρη τον Εφρεμίδη, του είπα μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Τζιουμάκας με έχουν κάνει επιθετικά κυρίως να ξεχάσω το Ριζόπουλο. Ναι, και ο Ριζόπουλος ό,τι έδειξε επιθετικά το έδειξε φέτος στον Ηρακλή, γιατί έχει τον επέστρεψε ο Προύσαλης, επειδή υπάρχει ο Προύσαλης ο οποίος έβγαζε συστημένες πάσες. Αλλά η απουσία του δεν φαίνεται, ίσα ίσα ο Ηρακλής κερδίζει. Μέτριο προς κακό επιθετικά ακραίο, έτσι. Δηλαδή ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο Ριζόπουλος είναι ένας πολύπυρος ακραίος με ύψος 2 μέτρα, ο οποίος δεν μπορούσε να εκτελέσει με πασαδόρο για παράδειγμα τον Μπέντσεφ, έτσι. Ναι. Να λέμε την αλήθεια, δεν μπορούσε να πάρει πόντους. Και πάλι τον είδα τώρα που επέστρεψε που πήγε στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, πάλι δεν μπορεί να πάρει πόντους. Είδα στο τελευταίο παιχνίδι 7 πόντους πήρε, ενώ με τον Προύσαλη είχε φτάσει στο σημείο να παίρνει και 20 πόντους σε ένα παιχνίδι ο Ριζόπουλος. Το κενό του πάντως σε αυτό το τομέα δεν υστερεί ο Τζιουμάκας, είναι καλύτερος επιθετικός από τον Ριζόπουλο. Μολονότι ότι είναι μικρός και άπειρος, αλλά δεν χωρά αφιβολία. Απλώς θέλει πολλή δουλειά στην υποδοχή, όπου ο Ριζόπουλος ήταν εξαιρετικός. Δηλαδή με αυτό το πράγμα έβγαζε το ψωμί του ο Ριζόπουλος, με την εξαιρετική υποδοχή του. Αν βελτιωθεί το παιδί σε αυτό, θα πρέπει σιγά σιγά να βελτιώνεται και να αποκτά εμπειρίες και ο Νικηφόρος Φωτιάδης, γιατί μπορεί να λέμε για την περίπτωση του κεντρικού ή οτιδήποτε, τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα οικονομικά που μάλλον θα πρέπει να βαδίσει η ομάδα σε αυτό το δρόμο. Με τους συγκεκριμένους δύο νεαρούς στην επτάδα μέχρι νεοτέρας. Και να δούμε τώρα αυτό το παιχνίδι στην Σύρο που έρχεται, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει ο Ηρακλής από αυτό. Ναι. Καλό θα είναι. Καλά, να ότι το θα, πάρει το, και... θα το χτυπήσει, θα το χτυπήσει. Από εκεί και πέρα θα δούμε. 100% θα το χτυπήσει, αλλά. Θα δούμε. Γιατί θα κάνουν τόσο μεγάλη ταλαιπωρία, τόσο μεγάλη απόσταση θα καλύψουν για να μην το χτυπήσουν το παιχνίδι. Θα το χτυπήσουν, αλλά. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Πάντως νομίζω ότι είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο που έχει δύο κεντρικούς όλους και όλους και είναι στην πρώτη τετράδα ενός πρωταθλήματος. Άσχετα ποιο πρωτάθλημα είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αντιθέτως... Όλες οι ομάδες έχουν τέσσερις. Ναι. Ούτε καν τρεις. Στη δεύτερη θέση της επτάδας που δημιουργήθηκε πρόβλημα, στην θέση του ενός ακραίου, εκεί υπάρχουν λύσεις, αλλά καμία... έτοιμη λύση έμπειρη, έτσι. Υπάρχει και ο Στέλιος Τζιουμάκας που κέρδισε τη θέση του βασικού και ο Νικόλας Αλευθερίου και ο Βασίλης Μούχλιας, υπάρχουν τρεις επιλογές εκεί. Αλλά στην θέση του Κιώση υπήρχε μόνο η επιλογή του τρίτου κεντρικού, του νεαρού του Φωτιάδη. Δεν υπήρχε πληθώρα επιλογών. Και βέβαια, το παιδί ανταποκρίνεται, έτσι. Βγαίνουν και δύσκολα οι προπονήσεις με δύο μόνο κεντρικούς. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να είσαι στην τετράδα και να έχεις μόνο δύο. Ναι. Να ακούσουμε ώρα, Χρήστο μου. Ό,τι θέλετε. Να ακούσουμε, Χαριλάη μου, την ώρα και επιστρέφω. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Ο Χαρίλος Χαρίτων είναι στην παρέα μας. Ξεκινήσαμε με βόλεϊ να συζητάμε. Με όλα αυτά τα κωμικοτραγικά που συμβαίνουν για ακόμη μια φορά υπέρ του Φίνικα Σύρου. Ο οποίος Φίνικα Σύρου έχει καταφέρει να γίνει ο Ολυμπιακός του βόλεϊ, ένα πράγμα στο παρασκήνιο. Φοβερό, δεν είναι? Έχει καλές σχέσεις, δείχνει να έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις. Δείχνει να είναι ο Άρης Παλαιοχωρίου του βόλεϊ. Ο Άρης Παλαιοχωρίου. Ναι. Αυτό ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση που είπες. Είναι τώρα. Μόνο που ο Φίνικα Σύρου έχει την... έχουν οι άνθρωποι του Φίνικα Σύρου την ευφυΐα να μην συγχαίρουν ανοιχτά την... όχι βέβαια. Ναι, την οικία... τους ανθρώπους που τους κάνουν το κονέ με την Ομοσπονδία, έτσι, με την Λίγκα. Γιατί ο Άρης Παλαιοχωρίου, θυμάσαι, το είχε σχολιάσει και εσύ που είχε βγάλει μία ανακοίνωση. Φοβερή, ναι. Με την οποία ευχαριστούσε την Ένωση Χαλκιδικής που έχει τόσο καλές προσβάσεις με την ΕΠΟ και εξυπηρετεί την ομάδα του Παλαιοχωρίου. Έχει και συγκεκριμένο χορηγό, τον Ελληνικό Χρυσό. Ναι. Ο οποίος δίνει και διάφορες αβάντες στην όλη διαδικασία και οικονομική άνεση. Βέβαια. Με βόλεϊ τελειώσαμε. Λέ, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Θα δούμε τι θα γίνει μετά το παιχνίδι με τον
Φοίνικας Ήρου να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση, να τελειώσει η ταλαιπωρία με το καλό. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Βέβαια πολλά θα εξαρτηθούν και από το οικονομικό. Και από το οικονομικό. Από το οικονομικό θα εξαρτηθούν πάρα πολλά για τη συνέχεια, στο να μείνει ζωντανή αυτή η ομάδα. Είναι ένας καθημερινός αγώνας. Και δυστυχώς πάλι θα γίνω εγώ κακός, αλλά δεν πειράζει, ας γίνει κάποιος. Και εσύ το έχεις πει πολλές φορές, ότι με εικόνα σαν το Ηρακλής Ηρακλής Χαλκίδας δεν μπορεί να βγει η χρονιά. Με εικόνα, όχι, με εικόνα όχι. Σαν το Ηρακλής ΠΑΟΚ πάμε για πρωτάθλημα. Αλλά με εικόνα σαν τη Δευτεριάτικη, που εντάξει να το καταλάβω, τηλεοπτικό, Δευτέρα, 6 ώρα κτλ. Αλλά μία ερώτηση θα κάνω, αν ήταν τηλεοπτικό, αν ήταν Δευτέρα και αν ήταν Ηρακλής ΠΑΟΚ, Ηρακλής Ολυμπιακός, Ηρακλής Παναθηναϊκός, δεν θα ήταν η εικόνα όπως ήταν με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Μην κοροϊδευόμαστε. Γιώργο, άποψή μου είναι ότι αν είχαμε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ κάθε μήνα, η χρονιά θα βγαίνει άνετα για το βόλι. Πρωτάθλημα θα έπαιρνε ο Ηρακλής. Ναι. Θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Γιατί αν είχε τέτοια έσοδα που είχε στο συγκεκριμένο μάτσο με τον ΠΑΟΚ κάθε εντός έδρας παιχνίδι, θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Γιατί βόλεϊ ξέρει η οικογένεια του Ηρακλή, βόλεϊ ξέρει η διοίκηση. Και πού καταλήγουμε, βρε Γιώργο, με αυτό το πράγμα, με αυτό που έχουμε πει χίλιες φορές. Ότι αυτός ο κόσμος θέλει γούστα, θέλει γούστα, τίποτα ναι, άλλο. Θέλει γούστα. Όσο και να τον πιέσεις, όσο με το στανιό που λέει και ο λαός, να τον πιέσεις, να πάει, να βοηθήσει. Σε συνεργό, όχι, ο κόσμος θέλει γούστα, θέλει να δει την ομάδα να κάνει νίκες. Που να τις ευχαριστιέται, να αγαλιάζει η ψυχή του. Κακά τα και μου δίνεις ένα πολύ ωραίο παράδειγμα τώρα, γιατί ακούω σε συχνές τοποθετήσεις τους και εδώ στην Ωραία Μπλε και γενικότερα σε ραδιόφωνο, site κτλ. Και τον Νίκο Βαφιάδη και τον Λάκη Παπαϊωάννου και τον Φάνη Τουτζιάρη και τον κύριο Ακημίδη να λένε ότι θέλουμε περισσότερο κόσμο και θέλουμε περισσότερα εισιτήρια και περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι και οι ίδιοι που το λένε ξέρουν ότι τον κόσμο που θέλουν να δουν για τα δεδομένα της Τρίτης Εθνικής θα το δουν στα μπαράς. Το ξέρουν. Ναι, αυτό είναι. Αν δουν ότι η ομάδα πάει πραγματικά για να ανέβει, δεν το συζητάμε. Τρία μάτς είναι, εκεί θα δουν τον κόσμο που θέλουν. Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες. Νομίζω. Στον όμιλο των τεσσάρων. Βέβαια, στο μπάσκετ δεν ισχύει αυτό. Στο μπάσκετ πάντα έχει κόσμο. Δεν είναι πάντα γεμάτο, αλλά πάντα έχει κόσμο. Δηλαδή, και στο Ηρακλής Καστοριά, καλό θα είναι το γήπεδο. Δεν θα είναι όπως ήταν στο Ηρακλής Ηρακλής Χαλκίδας, που δεν είχε καμία σχέση με το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν. Ναι, αν το μπάσκετ δεν μπορείς να το συγκρίνεις όμως με το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ μπορείς να το συγκρίνεις με το βόλεϊ. Ναι. Σε σχέση με το βόλεϊ, ναι, το μπάσκετ τραβάει περισσότερο κόσμο. Ναι, μπορείς να κάνεις αυτή τη σύγκριση, έχεις απόλυτο δίκιο. Ανεξαρτήτου αντιπάλου. Το Καφτανζόγλιο όχι, διότι αν μεταφέρεις στο Καφτανζόγλιο τον κόσμο του Ηρακλής Καστοριά, όπως είπες, θα δεις ότι τα πράγματα είναι. Ναι, είναι άλλα τα δεδομένα. Είναι διαφορετικά, ναι. Αλλά δεν μπορείς να μεταφέρεις τον κόσμο του Ηρακλής Καστοριά στον κόσμο του Ηρακλής με τη Χαλκίδα, του Ηρακλή με τη Χαλκίδα, ας πούμε. Ναι, είναι άλλο το δεδομένο. Όντως, ο κόσμος πιο εύκολα πηγαίνει στο Ιβανόφιο από ό,τι στη Μίκρα. Μολονότι ασυζητητή, στη Μίκρα ο σύλλογος έχει μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα από ό,τι έχει στο Ιβανόφιο. Εννοώ αυτή τη στιγμή και στο επίπεδο ανταγωνισμού στο οποίο αγωνίζεται η κάθε ομάδα. Είναι σε άλλη κατηγορία πρώτον. Αυτό εννοώ, την κατηγορία, ναι. Δεν το συζητάμε. Και με άλλες προοπτικές τώρα, τον Ηρακλή στο βόλιο το βλέπεις παρά τα χίλια προβλήματα και τον χαίρεσαι που σου παίρνει τέτοιες νίκες και σου κάνει τέτοιες εμφανίσεις. Ο Ηρακλής στο μπάσκετ με το που βλέπει κάποιον αντίπαλο που διεκδικεί κάτι δυνατό, δεν υπάρχει ας πούμε στην Α2 φέτος, είναι σκέτη απογοήτευση. Επειδή σήμερα έψαξα αρκετά και το παρασκήνιο του βόλεϊ, τώρα επανέρχομαι πάλι στο βόλεϊ, ο Φοίνικας Ήρου γιατί έχει σκάσει να βγει τρίτος και δεν θέλει να σκεφτεί μία στο εκατομμύριο να τον περάσει ο Ηρακλής και να είναι τέταρτος? Γιατί απλούστατα ως τέταρτος θα παίξει με τον Ολυμπιακό, ενώ ως τρίτος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Στα play-off. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά ναι, για να πάει στον τελικό. Ναι, βέβαια. Πάντως από την αρχή ήταν το τρίτο φαβορί για το πρωτάθλημα ο Φοίνικας Ήρου. Από την αρχή, από το καλοκαίρι το λέγανε, θυμάμαι, ότι
η πιο λογική κατάταξη στην πρώτη τριάδα είναι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Καλά, ας ήταν κομπλέ ο Ηρακλής και να παίρνει και ένα κεντρικό και θα τον έλεγα. Ο Ηρακλής αν ήταν κομπλέ και δεν και θα τον έλεγα εγώ το Φίνικα Σύρου. Ακόμη και αν δεν έπαιρνε άλλους παίκτες, αλλά να ήταν κομπλέ ναι. Όλη την χρονιά, ο Ηρακλής θα ήταν λίγο κάτω από τον Ολυμπιακό. Δεν το συζητάμε. Αλλά ας όψετε. Μιας και είπαμε και για μπάσκετ, το Σάββατο είναι το μάτς στο Μαρούσι με νέο προπονητή. Εγώ τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και με νέα δεδομένα, Γιώργο, πλέον δεν υπάρχει κανείς να βαφκαλίζεται ότι... και να το δούμε το Περιστέρι, θα παίξουμε με το Περιστέρι, σιγά το Περιστέρι. Και θα δούμε ας μετά. Παίξουμε, ναι. Ας παίξουμε με το Περιστέρι, νομίζω τα ακούγες και εσύ αυτά, Γιώργο. Ας παίξουμε με το Περιστέρι και θα δούμε. Α, τώρα το Περιστέρι, εντάξει. Και με ενοχλούσε και κάτι άλλο για το Περιστέρι, που το άκουσες κι εσύ. Ερώτηση εκτός αέρα. Τι θα γίνει με τον Μπούμπαλο? Να δούμε πρώτα το μάτς με το Περιστέρι και θα αποφασίσουμε. Ρε παιδιά, θα κρίνουμε τι θα κάνουμε με ένα παίχτη από το αν κερδίσουμε ή όχι το Περιστέρι. Και τι αποφασίσαμε? Δεν ξέρουνε ακόμα. Ναι. Ό,τι θα δούμε. Με το Μπούμπαλο, επειδή το είπες Γιώργο, τα πράγματα έχουν ως εξής. Είναι ξεκάθαρο. Όποιος πουλάει το παραμύθι ότι ο Μπούμπαλο δεν φεύγει και συνεχίζει κτλ. Και αυτός είναι ο λόγος ότι συνεχίζει, ότι τον εμπιστευόμαστε και θα του δώσουμε ευκαιρίες, είναι ψεύτης. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας παίκτης ο οποίος να έχει κοινοτικό διαβατήριο, να είναι καλός σκόρερ με έφεση στο μακρινό σουτ, να θέλει να μην έχει πρόβλημα να συνεχίσει τη χρονιά του στην Α2 του ελληνικού μπάσκετ και να είναι και μέσα στο οικονομικό βεληνικές του Ηρακλή. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι είναι δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος παίκτης. Ναι, αλλά με τον κύριο Αλεξανδρή ήταν εύκολο, γιατί ο ίδιος έλεγε ότι μπορώ να βρω ένα τέτοιο σε μία μέρα. Ναι. Δεν το έλεγε. Τι να σου πω, σου λέω... Όχι, δήλωσή του καταγράφω και εδώ την είχε κάνει, ότι μπορώ να βρω 4-5 τέτοιους αν η ομάδα παίξει Α1, τότε που περιμέναμε τον Πανιόνιο να μην παίξει Α1. Καλά, το έλεγε για την Α1 τώρα, εντάξει. Που θα ήταν διαφορετικές οι οικονομικές προοπτικές και διαφορετική η διάθεση των παικτών να έρθουν να αγωνιστούν. Ναι, αλλά τότε μιλούσαμε για 5 Αμερικανούς, τώρα μιλάμε για έναν. Με κοινοτικό διαβατήριο. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω. Το ζήτημα είναι ότι ο Μπούμπαλο μένει μέχρι νεοτέρας τώρα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να κατέχει έστω και ελάχιστα από μπάσκετ για να πει ότι ο Ηρακλής έχει ανάγκη από την παρουσία του Μπούμπαλο και όχι από την παρουσία ενός Κίκη Κλάρκ, ας πούμε, στην ομάδα. Βέβαια, όσο δεν υπάρχει ο Κίκη Κλάρκ, όσο δεν υπάρχει το Διάρη και υπάρχει ο Μπούμπαλο, δεν ξέρω μήπως ο προπονητής, αν και το δήλωσε, το άφησε να εννοηθεί ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε και λίγο διαφορετικά. Μήπως εννοούσε να παίξουμε παραπάνω με τους ψηλούς. 100% αναγκαστικά ο προπονητής ο καινούργιος. Δηλαδή το 30 εγώ που δεν το ξεχνάω στην καρνίτσα. Αν κανονικά θα το βάλει τον Μπούμπαλο. Να μην το βλέπουμε ένα λεπτό και δύο λεπτά. Ναι, μήπως ήταν. Ναι, θα του δώσει χρόνο, αλλά να δώσει χρόνο σε μια θέση όπου έχει άλλους 2-3 παίκτες εκεί για να σε βοηθήσουν. Και δεν θα έχεις λύσει στην περιφέρεια, εκεί που είναι η μεγάλη ανάγκη. Εκεί πονάς, ναι, εκεί πονάς. Για τον νέο προπονητή, εγώ λίγα πράγματα γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι είναι μια λύση, βέβαια προσωπική επιλογή του Φόδωρου Λονδρακόπουλου, για τον οποίο ο πρόεδρος του Ηρακλή κατάλαβα από εκείνη την συζήτηση που είχαμε και οι τρεις στον αέρα τότε το Σεπτέμβριο, οπότε ήταν με το Χίλαρη και τα λοιπά, ότι είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά πρόσωπα και καταστάσεις στο ελληνικό μπάσκετ. Το Χίλαρη που ήθελε να κρατήσει και ο Αλεξανδρής δεν ήθελε να κρατήσει. Ναι, δεν τον ήθελε, ναι. Και τον μάλιστα σου είπε σε εκείνη την εκπομπή ότι εγώ τον παρακαλούσα τον προπονητή να μου το κάνει και ως προσωπικό χατήρι και δεν το δέχτηκε. Και ο Χίλερης προχθές στο παιχνίδι του Απόλλωνος Πατρών είδα πάλι 17 πόντους έβαλε. Έχασε νομίζω όμως, από την Καστοριά. Ναι, έχασε. Ναι. Λοιπόν, από την Καστοριά που μπαίνει μέσα στα φαβορί για την... Μπαίνει για play-off, βέβαια. Ναι, μπαίνει στα φαβορί μέσα, ναι. Λοιπόν, ήταν η προσωπική επιλογή του κυρίου Δρακόπουλου και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπω και μία... στροφή προς τη λογική της Α2, δηλαδή αν προσέξεις οι ομάδες οι οποίες τα πήγαν καλά την τελευταία διετία πέρσι και φέτος και πάνε για άνοδο, έχουν τέτοιου είδους, ας το πω έτσι, ας μου επιτραπεί χωρίς να τους προσβάλλω βέβαια τους ανθρώπους, τέτοιας υφής προπονητές.
δεν έχουν Βαγγέλη Αλεξανδρή, δεν έχουν Dragan Σάκοτα, δεν έχουν προπονητές οι οποίοι είναι, έχουν συνηφάνει την καριέρα τους με την Basket League, με την Α1, αλλά έχουν ανθρώπους που κάποιος κακεντρεχής θα έλεγε δεν τους ξέρει στο υψηλό επίπεδο ούτε ο θηρωρός της πολυκατοικίας τους, ή ένας πολύ έτσι εκλεπτισμένος θα έλεγε ότι είναι προπονητές οι οποίοι έχουν ένα βεληνικές περιορισμένο μόνο στην Α2. Οπότε πάμε σε μια τέτοια λύση. Ξέρεις ποια ατάκα θυμήθηκα τώρα, με όλο αυτό που λες, του Παύλου Μυροφορίδη. Ναι, που ναι, θέλω παίχτες και προπονητή Β' Εθνικής και όχι Super League. Όταν θα πάω στη Super League θα πάρω παίχτες και προπονητή Super League. Τώρα που είμαι στη Β' Εθνική... Το είχε αποδείξει ότι το ακολουθεί στο φετινό Άρη και να τώρα μου δώσει την ευκαιρία για μια παρένθεση ποδοσφαιρική. Ναι. Επειδή Γιώργο νομίζω ότι και εσύ θα ήθελες να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση. Ναι. Επειδή πολλοίς κόσμος και στα social media ρωτάει και εκφράζει την απορία για το θέμα του Μπαστακού, επειδή προαλήφεται για να μεταγραφεί στον Άρη και λένε γιατί ο Ηρακλής δεν το κυνήγει. Όχι, δεν θα γίνει αυτό και έχει διαψευστεί κιόλας. Δεν προχωράει. Ναι, εντάξει. Θα πούμε όμως για μια ακόμη φορά, το είχαμε πει και παλαιότερα, ότι μολονότι σε όλους εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε περάσει το κλίμα ότι ο παίκτης ήθελε τότε τον Οκτώβριο να έρθει στον Ηρακλή και με μεγάλη του χαρά και ότι του κόψε ο Ατρόμητος την διαδικασία της μεταγραφής. Από τον Ηρακλή σου είπα ότι διαβεβαίωναν με τον πλέον απόλυτο τρόπο ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ήθελε να έρθει, όχι φυσικά για τον Ηρακλείο που πέρασε καλά και δεν έχει κανένα πρόβλημα να ερχόταν υπό άλλες συνθήκες, αλλά λόγω του ότι η ομάδα αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τον κόσμο, γιατί ρωτάει συνέχεια. Τα όσα λέει ο Μπαστακός για το ότι θέλω να επιστρέψω Ηρακλάρα κτλ., τα έχει πει και σε μένα, τα έχει πει και σε άλλους συναδέλφους ίσως, ότι τα έχει πει, τα έχει πει. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, γιατί ο Ηρακλής όμως λέει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Αλλά από τη στιγμή, αυτό ακριβώς, από τη στιγμή που ο Ηρακλής λέει αυτό το πράγμα, εκεί... Ναι. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Λέει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο και πλέον αρμόδιοι της ομάδας. Δεν το λέει κάποιος παρατρεχάμενος. Εκεί που... αλλάζει το πράγμα και πάει σε επικοινωνιακό... Δεν το λέει ο άνθρωπος που καθαρίζει τα γραφεία. Ναι. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Το λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι με κατηγορηματικό τρόπο. Δηλαδή, μέχρι και τηλεφωνικές παρεμβάσεις κάνανε στο να μην συνεχίζουμε να μεγεθύνουμε το θέμα του Μπαστακού, γιατί ο ίδιος δεν θέλει να έρθει. Το οποίο θέμα το είχε μεγεθύνει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Ναι, μα γι' αυτό δίκιο, το λέω. Ότι δεν ισχύει και λέει ότι εγώ στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν πηγαίνω. Είναι η πραγματικότητα. Οπότε κάπου εκεί βρίσκεται η αλήθεια. Δεν χρειάζεται άλλο. Κλείνουμε επειδή αναφέρθηκε στον Μυροφορίδη και στη λογική του Άρη και μου έρθει στο μυαλό μου. Σε αυτή τη λογική λοιπόν του Μυροφορίδη που πέτυχε. Γιατί πήγαμε στο Χατζηκυριακίδη. Μπράβο, ο Χατζηκυριακίδης είναι κλασικός προπονητής Α2 που ξέρει πάρα πολύ καλά την κατηγορία. Με δύο περάσματα από τον Ηρακλή. Αυτό είπε τρία. Είναι τρίτο τώρα, ναι. Είπε είναι τρίτο τώρα. Ναι, με δύο περάσματα από τον Ηρακλή. Τα θυμάσαι τα περάσματα. Το ένα ήταν στο 2-8-2-9 και το άλλο ήταν στο 2-8-2-9 όπου ο Ηρακλής είχε τον Ντία Γιούμπα για ένα διάστημα, τον Νιγηριανό με το Αμερικανικό διαβατήριο, το οποίος Α2 πάντα. Πού τον θυμήθηκες αυτό? Ο οποίος προσφάτως το παιδί απεβίωσε σε πολύ νεαρή ηλικία, 32-33 ετών. Ξαφνικά, παρένθεση αυτό, ήταν πάλι προπονητής και παλιότερα ήταν βοηθός προπονητή, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή. Τη δεύτερη φορά λες, Ναι, όχι, είναι την πρώτη φορά. Την δεύτερη ήταν που ήταν πρώτος προπονητής. Στην Α2. Την πιο πρόσφατη, τώρα είναι η τρίτη αποπειρά του, αλλά από τότε καθιερώθηκε ως πρώτος προπονητής. Έφυγε, λύθηκε η συνεργασία, τώρα δεν ξέρω για ποιους λόγους, με τη Δόξα Λευκάδας. Μία αγωνιστική. Δεν πήγαινε καλά η ομάδα, είχε αλλεπάλληλα κακά αποτελέσματα. Και στον ντεμπούτο του νέου προπονητή κέρδισε τον Ηρακλή με στο Ιβανόφιο η Λευκάδα. Ναι. Με έναν no name προπονητή. Και αυτός no name, ναι. Και αυτός no name. Να μας συγχωρέσουν οι άνθρωποι. Γιατί αλλά μισό λεπτό.
Το καταλαβαίνουν και αυτοί ότι είναι νόμιμο. Το προπονητή του Περιστερίου, Χαρίλαε μου, που έχει 12 στα 12. Όχι, όχι. Με το ζόρι συγκράτησε ότι λέγεται Καραγιαννίδης. Πώς λέγεται. Καραγιάννης, νομίζω. Καραγιάννης. Καραγιάννης, να είδε ότι κάνω συγκράτηση. Έχει 12 στα 12 αυτό ο προπονητή. Όχι, 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 όχι. Έναν κύριο Κρεμανταλά έβλεπα με τι φανέλε απ' έξω. Ναι, καλά, ο άνθρωπο. Συγγνώμη που γελάω. Αλλά 12 στα 12. Φίλε, με συγχωρεί που θα σου το πω, αλλά. Πάρε μου εμένα διοίκηση τέτοιους παίκτες. Καλά, ναι, εντάξει, και βάλε με και εμένα να κάνω τον Καραγκιόζη στον πάγκο τώρα. Δεν χρειάζεται προπονητή καθόλου με αυτούς τους παίκτες. Δεν χρειάζεται καθόλου προπονητή. Δεν χρειάζεται, λες. Κανένα. Όχι. Δηλαδή και Καραγιαννόπουλος να λεγότανε. Πάλι... Όταν έχεις ένα τέτοιο υλικό, δηλαδή το ξαναλέω. Το Περιστέρι έχει το υλικό του Ηρακλή με ικανότητα, εμπειρία, βάλε, βγάλε, αλλαγές κτλ. Συν δύο υπερόπλα. Έναν Ζουμπά ο οποίος όταν βρίσκεται στη μέρα του μπορεί απλώς να πετάει. Τα βάζει από παντού, ναι, τα βάζει από παντού. Την μπάλα από οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου και η μπάλα να μπαίνει μέσα. Και ένα σκληρό σέντερ τον οποίο αρκεί να του δώσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα και αυτός θα στην καρφώσει. Δεν θα δώσει σημασία το πώς θα την βάλει την μπάλα στο καλάθι. Και πολυτάρχου έχει και ό,τι θες έχει. Ναι, έχει τέτοιο υλικό. Δηλαδή πολυτάρχου... Μάντζαρι, όλους αυτούς, Σιγκούνα, έχει τέτοιους θα πω ο Ηρακλής, συν Κλάρκ και τώρα που είπε Σιγκούνα, που ξεφεύγουν. Όταν ο Ηρακλής πλησίασε στους 5, ο Σιγκούνας έβαλε 3 συνεχόμενα δίποντα, 3. Ναι. Ελεύθερα σουτ ήταν βέβαια και τα 3, αλλά τα βάλε. Ναι, ναι, ναι. Ο Σιγκούνας έτσι, ούτε ο Κλάρκ ούτε ο Σκορδίλης. Έχει παίκτες. Βέβαια, εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, ένας φίλος ακροατής, γράφει ότι το μπάσκετ χρειάζεται πάντα προπονητή. Άσχετα αν έχεις αυτό χρειάζεται, το μπάσκετ. Χρειάζεται, όντως χρειάζεται. Αλλά εντάξει, τώρα ο Καραγιάννης δεν ξέρω. Πάρε μου εμένα υλικό τέτοιο, θα σου πω εγώ. Ο Θανάσης γράφει: Ήρα, ολέ, αντέχουμε. Η μεγαλύτερη ζημιά έγινε το καλοκαίρι. Μία Α1, μία Α2, χάσαμε την μπάλα. Γεια σου, Χαρίλα, η μπασκετόφατσα υπογράφει πάντα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, δεν έχει άδικο αυτό. Ναι, και τώρα που λέει ο φίλος μας, ρε παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω αν και ο Θανάσης παρατήρησε στο παιχνίδι. Ναι. Ένα μυστήριο πράγμα, το τι. Τώρα μου πεις, μόνο ένας περίεργος μπορούσε να το παρατηρήσει. Το τι ύψη δηλώνονται στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν συμβαίνει πανευρωπαϊκός ή παγκοσμίως, αλλά στο ελληνικό μπάσκετ είναι απίστευτο. Εγώ είδα τον Χαριτόπουλο, τον εξαιρετικό κατά τα άλλα Χαριτόπουλο, να μαρκάρει το Σκορδίλι. Πρόσεξες πόσο μεγάλη ψωμετρική διαφορά είχαν. Κάνα κεφάλι δεν ήτανε. Ένα κεφάλι ήταν. Κάνα κεφάλι. Ο Χαριτόπουλος είναι δηλωμένος 2-7. Και ο Σκορδίλης? 2-8. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Οπτικά δεν ισχύει. Οπτικά δεν ισχύει. Οπτικά δηλαδή πραγματικά παραξενεύει. Εκτός και αν ο Σκορδίλης φορούσε κανένα παπούτσι, δεν ξέρω. Άμα θέλεις το Ρώσο μιλάμε, πήγαινε στο Google και δες τα ύψη των δύο παικτών. Δηλαδή, σε πιστεύω. Είναι απίστευτο. Δηλαδή δηλώνουμε ό,τι να είναι. Σε πιστεύω. Α, και τώρα που είπα δηλώνουμε ό,τι να είναι, σε παρακαλώ πολύ, βάλε κανένα δωράκι από αυτά τα μικρά, ένα μικρό δωράκι από αυτά που έχεις και κάνε έναν διαγωνισμό, δεν πρόκειται κανένας να το βρει. Ναι. Να μας έχω κασκόλ από το Athens Club, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Να μας απαντήσουν τα παιδιά ποιος μπορεί να το βρει. Ναι. Τι σχέση έχουν ο Χουάντερσον με τον Κώστα Προύσαλη. Εγώ το βρήκα. Φυσικά το ξέρεις, δεν το συζητάμε. Ναι, το ξέρεις. Αλλά όποιος μπορέσει να το βρει, κασκόλ, κουβέρτα, πάπλωμα, οτιδήποτε. Όχι, μη λες τέτοια, θα μου ζητάνε. Κασκόλ έχω. Όχι, και το κασκολάκι, το κασκολάκι. Δεν είναι αυτό, το quiz. Ούτε, πώς το λένε, ούτε κλήρωση, ούτε τίποτα. Όποιος το βρει αυτό το πράγμα. Όποιος μπορέσει να βρει τι σχέση έχουν ο Χουάντερσον με τον Κώστα Προύσαλη, δηλαδή. Να βοηθήσω, να μην βοηθήσω, Όχι, να βοηθήσω. Όχι, να βάλω και έναν τρίτο παίχτη. Α, τρίτο εγώ δεν έχω στο μυαλό. Δεν παίζει στην Ελλάδα, παίζει ποδόσφαιρο. Α, γι' αυτό δεν ξέρω. Ποδόσφαιρο στην Ισπανία παίζει. Ποιος? Πορτογάλος είναι. Ο Ρονάλντο. Ναι, βέβαια. Το κάνει και αυτός. Ω, βέβαια. Α, δεν έχω προσέξει. Βέβαια. Ναι, το κάνει, το συνηθίζει. Βέβαια. Και τώρα φαίνεται βοήθησες πολύ, γιατί δεν είναι γνωστό αυτό. Βοήθησα πολύ.
Τέλος πάντων, όποιος βρει την ομοιότητα, το τι κοινό έχουν, τέλος πάντων, όχι ομοιότητα, τι κοινό έχουν ο Προύσαλης με τον Χουάντερσον. Ένα κοινό χαρακτηριστικό του Προύσαλη με τον Χουάντερσον. Θα κερδίσει. Ο Χουάντερσον παίζει, τι κάνει, ούτε ξέρω. Όχι, δεν έπαιξε ποτέ στον Απόλλωνα Αθηνών. Καθόλου, ούτε κύπελα, ούτε αυτά. Σε ένα παιχνίδι κυπέλου έπαιξε. Ένα κασκόλ θα τσαλακώσει πάρα πολύ ωραίο που μου έχουν στείλει τα παιδιά από το Athens Club. Από το Club της Αθήνας. Πάρα πολύ ωραίο. Ηρακλής Athens Club, ναι. Δεν βλέπω κίνηση. Πού να, είναι απίστευτα δύσκολα. Βοήθησα όμως ότι το ίδιο... Αυτό το ξέρουμε εμείς οι δύο χάρη στη δική μου περιέργεια και την παρατηρητικότητα. Έχεις δίκιο. Βοήθησα όμως γιατί έβαλα και Κριστιάνο Ρονάλντο που το κάνει το ίδιο. Ναι. Και να πάρει ευχή ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει ανάγκη να το κάνει αυτό. Το κάνει όμως ο Μπαγάσας, ρε. Το κάνει. Ναι. Συγγνώμη για το ρε, το κάνει. Το κάνει. Ναι. Συγγνώμη για τον Μπαγάσα. Στο ποδόσφαιρο, μακάρι να γελάμε έτσι και τη Δευτέρα βέβαια, πού να κερδίζαμε και παντούρες, Χαρίλε. Να είσαι καλά πάντως που μου φτιάχνεις. Ναι, στο μπάσκετ είναι τώρα ένα παιχνίδι σοβαρό με το Μαρούσι. Στο Μαρούσι, ναι. Ναι, αν και ο Ηρακλής μας έχει δείξει ότι, όπως καταλαβαίνεις τώρα, όπως το ψυχανεμίζεις, ότι είναι η ώρα να πάει να κερδίσει 50% εκεί πέρα, έτσι. Αλλά δεν ξέρω, δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά. Όταν έχασε από τη Λευκάδα πήγε κέρδισε τον Αμίντα εύκολα. Γι' αυτό το λέω. Έβγαλε και Δούκα. Έβγαλε αντίδραση. Και Δούκα στα καπάκια, ο Δούκας ήταν δύσκολος. Ο Δούκας ήταν δύσκολος, αλλά τον κέρδισε τον και εκείνο. Ναι. Και κέρδισε και εδώ το Χολαργό σχετικά εύκολα. Έκανε ένα 3-3. Ναι. Γι' αυτό. Να τώρα δούμε, είναι και με νέο προπονητή. Είπε ο προπονητής ότι θέλει ορισμένα πράγματα να αλλάξει. Το πρώτο είναι ο Ηρακλής να μην είναι φοβικός. Να παίζει σε υψηλό τέμπο. Και πράγματι έχει δίκιο σε αυτό. Σε όλα τα παιχνίδια μέχρι να πάρει τη διαφορά είναι αγχωμένος, είναι νευρικός και κυρίως να εκμεταλλευτεί όλο το βάθος του πάγκου να δώσει πραγματικά χώρο για εναλλαγή αγωνιστικής συμμετοχής σε όλους τους παίκτες της ομάδας. Για το ποδόσφαιρο να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται ο Τάι δεν θα προλάβει να είναι στη διάθεση του Σάκη Αναστασιάδη, όχι ότι δεν είναι έτοιμος, αγωνιστικά μια χαρά είναι. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τον αγώνα με τον Αλμοπό Αριδέας. Με τον Αλμοπό, ο οποίος είναι Τετάρτη, έτσι. Οπότε είναι πολύ πιθανό 17 του μήνους. Να κάνει ντεμπούτο μαζί με τον Γιαννίτσι ο Τάι. Με τον Πιερικό. Ο Γιαννίτσις πάει με Πιερικό στο καθένα. Αλλά να μην προλάβει ούτε την Τετάρτη. Γιατί τι νονός, ποιος νονός και ποιος κουμπάρος. Τη Δευτέρα, τώρα. Τη Τετάρτη λες. Μάλλον τι είναι ο Κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Τι Σαββάτο βράδυ, τι Κυριακή πρωινά σου είπα 10 παροιμίες μαζί. Η Νατάσα που μας ακούει από αρκετά μακριά, από Νότια Ελλάδα. Από? Νότια Ελλάδα. Μάλιστα. Μου λέει κάνουν καρδούλα το σταυρό τους, ψάχνει να βρει τι κοινό έχουν ο Προύσαλης με τον Χουάντερσον. Όχι μωρέ, όχι με και θα τους παιδέψουν με τους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει. Κάνει και καρδούλα ο Ρονάλντο. Όχι, κάνουν κάτι συγκεκριμένο και οι τρεις ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα όποιος το βρει, το βρήκε. Θα το ξαναθέσουμε από εβδομάδα αυτό μαζί, να ξέρεις. Ναι, θα το κάνουμε αυτή την εβδομάδα. Να κάνουμε μια σούμα μεταγραφική. Ναι, είχαν ζητήσει ορισμένα πράγματα. Είχαν πει από την αρχή και το ανακοίνωσαν. Πρώτη φορά βγήκε ανακοίνωση επίσημη με μεταγραφικούς στόχους. Δύο στόπερ, έναν πλάγιο μπακ ή δυνατόν να είναι αφιδέξιος, να παίζει δεξιά-αριστερά για να δίνει βάθος, ένας παίκτης να δίνει βάθος σε δύο θέσεις και ένα σέντερφορ. Mm-hmm. Πήρανε το Μεντί, κάλυψαν τη θέση του σέντερφορ. Πήρανε τον Κοστούλα και τον Γιαννίτσι, κάλυψαν τις θέσεις των δύο στόπερ. Και τώρα αναζητείται λογικά ένας... Πήραν τον Τάι. Τον Τάι είχαν πει έναν επιτελικό μέσο, αλλά αυτό δεν το αναφέραμε γιατί το καθάρισαν πριν καν το είναι πούμε. Πάλι, όπως και του Αμπάρι είναι πολύ παλιό, εντάξει. Απλά... Καλά, του Αμπάρι δεν ήταν στόχος το Ρινός, ήταν του καλοκαιριού. Μάλιστα αποδεικνύεται ότι η ομάδα είχε διορθώσει την αδυναμία να δραστηριοποιηθεί αμέσως ο Αμπάρις και... Πήρε πολλούς τερματοφυλάκες, απόδειξη είναι ότι τώρα ότι ο Αμπάρις δεν βρίσκει χώρο για να αγωνιστεί. Τώρα που γυρίζει και ο Γιούδας. Ναι. Μα το κυριότερο είναι ότι υπάρχει έμπειρος τερματοφύλακας ο οποίος θα πηγαίνει καλά, όπως ο Βοσνιάδης. Ναι. Θα δοθεί μάχη. Ναι. Αλλά είπαμε, το team αυτών των τερματοφυλάκων του Ηρακλή, τουλάχιστον σε επίπεδο πρώτης τριάδας, κάποιοι λένε και σε επίπεδο πρώτης τετράδας, συμπεριλαμβάνοντας και τον Πέτρο Γόμο, είναι team με προοπτική για Football League, δεν είναι team για τη φετινή χρονιά. Το λένε αυτό στην Εννοείται αυτό. Μικρά. Εννοείται ναι. αυτό.
Οπότε δεν πειράζει για το αν θα αγωνιστεί και πότε θα αγωνιστεί και πόσο θα αγωνιστεί ο Αμπάρης. Όχι, βέβαια. Υπάρχει προοπτική αν πάνε τα πράγματα εγώ καλά. Εύχομαι όλοι τους να έχουν την πρώτη παρουσία στον ντεμπούτο τους που είχε ο Κοστούλας. Ναι, και βλέπεις ότι λειτουργεί πολύ αυτό το πράγμα με τις διπλές θέσεις. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι είναι διπλοθεσίτες, ναι. Όπως ο Κοστούλας ήρθε για στόπερ αλλά σε καλύπτει και στο εξάρι. Η παρουσία του Μεντί θα ενεργοποιήσει άλλους διπλοθεσίτες, δηλαδή μπορεί να πάει τον Παπαδόπουλο στα άκρα. Η παρουσία του Τάι θα ενεργοποιήσει άλλον διπλοθεσίτη, δηλαδή να πάει τον Ρόβα στα άκρα, καθώς πίσω από τον Center Four ενδεχομένως θα παίζει δεκάρι πλέον και όχι περιφερειακός επιθετικός όπως ο Ρόβας. Και όλα αυτά δείχνουν ότι έτσι η ομάδα αποκτά με τους ίδιους τους παίκτες που παίρνει, χωρίς να παίρνει παραπανήσιους παίκτες, αποκτά περισσότερο βάθος. Με παίκτες που μπορούν να παίξουν σε διπλές. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να βλέπουμε Λαγκαδάς Ηρακλής και τον προπονητή να γυρίζει τον πάγκο και να λέει εγώ δεν θέλω να κάνω δεύτερη αλλαγή. Ναι. Γιατί ναι. Έχω μόνο τους μικρούς. 100%. Τώρα δεν μπορεί να το πει αυτό. Ναι, και να μην δούμε, για να μου δίνεις ωραία πάσα για να πω και το άλλο που ήθελα να πω, Γιώργο, με τις μεταγραφές που έγιναν. Ναι. Και για να μην δούμε στο Λαγκαδάς Ηρακλής το τελευταίο λεπτό από στατική φάση ο Πέτρος Κοντέων να μας παίρνει κεφαλιά, έτσι. Γιατί βλέπω ότι με τις μεταγραφικές προσθήκες που έγιναν, τουλάχιστον με μία τριάδα παικτών, αποκτήσαμε η ομάδα ξαφνικά ψήλωσε σημαντικά. Διότι λέγαμε ότι σε επίπεδο παικτών πρώτης γραμμής, όχι στα παιδιά που δεν τα υπολόγιζε όπως φάνηκε ο προπονητής, τους πιτσιρικάδες, αλλά σε επίπεδο πρώτης γραμμής μόνο δύο κλασικοί υψηλοί παίκτες υπήρχαν, ο Καστριτσέας και ο Κρυστάλης, εκ των οποίων ο Κρυστάλης ήταν αναπληρωματικός για να μπαίνει μόνο όταν υπήρχε ανάγκη στην συγκεκριμένη θέση. Οπότε τώρα με την παρουσία του Γιαννίτσι, του Κοστούλα και του Μεντί, η ομάδα ψηλώνει σημαντικά στο κεντρικό άξονα. Είναι καλά οι ψυκέιτρες, βέβαια. Είναι καλά οι ψυκέιτρες. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μπάσκετ, αλλά... Βέβαια, ο πιο ψηλός ποδοσφαιριστής είναι ένας που έπαιξε στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Άντε να το βρεις τώρα. Κουί σου έχω. Ναι, δεν είναι ένα παιδάκι πιτσιρί από τους πιτσιρικάδες. Είναι ο πιο ψηλός. Ναι, εντάξει, αλλά το έχουμε για τους παίκτες πρώτες γραμμές. Όχι, δεν ξέρω πώς λεγόταν. Ευσταθιάδης. Τον είχα δει στην φωτογράφηση. Ναι, μπράβο. Τον παρατήρησα στην φωτογράφηση. Έχει μπόι. Ωραία, θα κάνουμε προβλέψεις, δεν θα κάνουμε, έτσι. Ας το αποφύγουμε. Όχι, μη. Δεν θέλεις. Όχι. Εντάξει, δεν θέλεις. Όχι. Να σε στείλω να πιεις ένα καφέ βέντο από Κολομβία. Τι ωραία πράγματα. Από Κένια ή Αιθιοπία, διαλέγεις εσύ, Βέντο να είναι και να είναι από το καφεμάγαζο. Ό,τι να είναι. Να σε στείλω και στο Coffee Square στο Ασβεστοχώρι να φας μια κρέπα. Ή τόστ, τι τρώμε τέτοια ώρα τώρα. Μια κρέπα μόνο, όχι μια κρέπα. Να φάμε αλμυρί και μετά. Αλμυρί και μια γλυκιά. Ή να φάμε τόστ και μετά αλμυρί και μετά γλυκιά κρέπα. Να φάμε τόστ, αλμυρί, κρέπα και μετά γλυκιά. Έχουμε και hot dog, ρε Χαρίλα, περίμενε. Να φάμε hot dog, μετά toast, μετά αλμυρί και μετά γλυκιά. Ακόμη καλύτερα, γιατί στο τέλος θα καταλήξουμε στο Παπαγεωργίου στην αίθουσα το κετό. Κοίταξε, από το Coffee Square σας το χώρι του Παπα-Νικολάου δίπλα. Είναι 3 λεπτά, μη στεναχωριέσαι. Μια χαρά. Θα πάμε να μας ανοίξουν μετά. θα γεμίσουμε με τόσο φαγητό, αλλά όταν υπάρχει Coffee Square. Coffee Square, ναι. Δίπλα στο δημοτικό σχολείο του χωρίου, μια χαρά. Πάμε να μάθουμε και τις ξένες γλώσσες μας, γιατί τις χρειαζόμαστε. Είναι πάνω σε πλατεία και το βγάλανε Coffee Square. Ναι, δίπλα στην πλατεία είναι δίπλα. Με το που μπαίνεις δεξιά. Εμπνευσμένα ονόματα. Ναι. Και είναι εκεί, πώς την είπες, την κυρία που είναι υπεύθυνη. Η Μέρη. Η Μέρη, αφού είναι η Μέρη εκεί. Η Μέρη. Γλυκιά και αλμυρί. Και... Έτσι. Και πάμε και Βασιλής Όλγας 178 και Φλέμινγκ 13 για τα κέντρα ξένων γλωσσών και Ίζη Αντριέλου να μάθουμε τις ξένες γλώσσες μας. Ναι, να μάθουμε και ισπανικά, ναι. Να μην μάθουμε γαλλικά, να μιλάμε με το Μεντί. Δεν πρέπει. 100%. Ναι, γιατί να μιλάμε γαλλικά με τον Μεντί. Ο Μεντί τι μιλάει. Σενεγάλη. Έχεις δίκιο. Σενεγάλη, βέβαια. Γαλλικά μιλάει το παιδί. Γαλλικά. Ναι. Σενεγάλη. Έχεις δίκιο. Βουλεύω. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Και εγώ, Λεβέντη μου, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε, να σε καλά. Παρέα με το φίλο μου τον Χαρίλαο.
ολοκληρώνουμε, δίνουμε σκυτάλι στα μπασκετόπαιδά μας, στο Σταμάτη Μουρελή και στον Νίκο Μοσχοβίτη, που θα ακολουθήσουν εδώ με την εκπομπή Basket City στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Αύριο η καθιερωμένη μας Παρασκευούλα με pre-game, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, άντρες, γυναίκες, ακαδημίες, τα πάντα. Θα τα μαζέψουμε, θα τα συγκεντρώσουμε και θα σας τα μεταφέρουμε όπως κάθε Παρασκευή. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για την ακρόαση, για τη συμμετοχή. Να είστε καλά.